ένα γοργοφάκι. Και ελπίζω η ελληνική δικαιοσύνη να μας δικαιώσει το έπακρον. Τι να πω. Ο πατέρας του μοντέλου που έχει συλληφθεί με τα 35 φυξάκια κοκαίνης κάτω από το κάθισμα του οδηγού στο αυτοκίνητό της συλλέγει τώρα όλα τα στοιχεία για να αποδείξει, όπως ισχυρίζεται, ότι τις έβαλαν τα ναρκωτικά για να τις στείλουν στη φυλακή. Το μοντέλο στην 24η ανακρίτρια κατονόμασε συγκεκριμένο άντρα από το περιβάλλον της που υποψιάζεται ότι την παγίδευσε. Είμαι πολύ σοκαρισμένη. Όταν με σταμάτησαν, εγώ κατέβηκα από το αμάξι χωρίς να έχω κανένα φόβο και χωρίς να μου το ζητήσουν, γιατί δεν είχα κάτι να κρύψω. Δεν ζήτησα ποτέ από τη φίλη μου στο τηλέφωνο να ζητήσει δικηγόρο και ήμουν ήρεμη στο τηλέφωνο. Πιστεύω ότι όλο αυτό είναι στημένο. Υποψιάζομαι ότι είναι ο με τον οποίο έχω πολλές διαμάχες όλα αυτά τα χρόνια. Στην ανακρίτρια το μοντέλο έδωσε και ένα απειλητικό μήνυμα του άντρα με τον οποίο είχε διαμάχες. Είσαι ό,τι χειρότερο έχει συμβεί στη ζωή μου. Σου εύχομαι να έχεις ένα μίζερο θάνατο και θα σε ξένα και το σύντροφό σου όταν έχω την ευκαιρία. Στο υπόσχομαι. Η κόρη μου βέβαια είναι αθώα για όλα αυτά που την κατηγορούν. Πότε δεν έχει μπλέξει με ναρκωτικά, πότε δεν έχει σχέση με αυτά. Δεν είχε λόγο να έχει σχέσεις με αυτά. Η οικογένειά μας δεν έχει μυστικά μεταξύ μας. Το μοντέλο στην πολύ ωραία απολογία του περιέγραψε με λεπτομέρειες τις διαμάχες που είχε με τον συγκεκριμένο άντρα. Προτείνει να γίνει άρση των τηλεφωνικών της επικοινωνιών και να καταθέσουν 4 μάρτυρες, μεταξύ των οποίων και η φίλη της, με την οποία είχε ραντεβού το βράδυ της σύλληψής της. Ο γείτονάς μου στις 13 Αυγούστου είδε δύο περίεργους τύπους έξω από το σπίτι μου με ένα αυτοκίνητο Golf. Πήγε ο ίδιος και τους μίλησε, του έδωσαν μια δικαιολογία και λίγο αργότερα είδε ξανά το αυτοκίνητο σταθμευμένο στο χωράφι πάνω από το σπίτι μου. Πήρε τις πινακίδες, κάλεσε την αστυνομία και του είπαν ότι οι πινακίδες ήταν κλεμμένες, αλλά αυτοί φύγανε. Η υπόθεση σε επίπεδο ανάκρισης παραμένει ανοιχτή.